Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διεργασίε για τον νέο Πρωθυπουργό, ο οποίο σύμφωνα με όλε τι πληροφορίε είναι ο Λουκά Παπαδήμο. Σύμφωνα με τι ίδιε πηγέ, ήδη οι πρώτε παρατήσει υπουργών φτάνουν στο γραφείο του Γιώργου Παντρέου, ενώ μόλι υπάρξει συμφωνία, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία θα συγκαλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και συνταγματικά από τα δύο ή περισσότερα κόμματα η συμφωνία, κάτι που εκλαμβάνεται και σαν ψήφο εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του νέου Πρωθυπουργού ο οποίος θα πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση. Στο μεταξύ, τη δεσμευτική επιστολή που θα φέρει όχι μόνο τις υπογραφές των Παπαδρέου και Σαμαρά, αλλά και αυτές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Προβόπουλου, του νέου Υπουργού Οικονομικών και προπαντός του νέου Πρωθυπουργού, αναμένει το Eurogroup προκειμένου να εκταμιευθεί η έκτη δόση, όπως έκανε γνωστό ο Ευάγγελος Βενισέλος κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην επιστολή, που θα υπογράφονται από τους τρεις πολιτικούς παράγοντες, τον νέο Υπουργό Οικονομικών και τον Κεντρικό Τραπεζίτη, η Έλλαδα θα δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου. Απαντώντας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως υπάρχει εθνική αξιοπρέπεια προσθέτοντας πως έχει από καιρού και επανειλημμένα εξηγήσει γιατί προκειμένου να προστατευτούν η οι εθνική οικονομία και το ευρώ έχει γίνει αναπόφευκτη η εφαρμογή των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου. Τις δηλώσεις αυτές, καταλήγει ο κύριος Σαμαράς, δεν επιτρέπω σε κανέναν να τις θέτει σε αμφιβολία. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έπεισε αφού ανταπαντώντας όλη η ΡΕΝ επανέλαβε κατηγορηματικά την αρχική απέτηση του Eurogroup.